και είναι ένα κάλεσμα σε εμάς που να ζήσουμε τη ζωή μας μες στην πόλη μας, μες στο κράτος μας, μες στην κοινωνία γενικότερα. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει σε όλους εκείνους που οδηγήθηκαν εκμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα: χτίστε σπίτια και κατοικήστε σε αυτά, φυτέψτε κήπους και φάτε τους καρπούς τους. Παντρευτείτε και αποκτήστε παιδιά. Παντρέψτε τους γιους σας και τις κόρες σας για να αποκτήσουν και εκείνη παιδιά. Και πολλαπλασιαστείτε εκεί, μέσα στη Βαβυλώνα, μέσα στον κόσμο. Μη συρρυκνωθείτε. Πώς είναι καλό το μήνυμα αυτό και σε εμάς ως πιστοί για το μέγεθος της οικογένειάς μας. Μη συρρυκνωθείτε. Επιδιώξτε την ευημερία της πόλης, ποιάς, της Βαβυλώνας, στην οποία σας οδήγησα εκμαλώτους, και προσευχηθείτε σε μένα, λέει, όχι για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, αλλά για την ειρήνη της Βαβυλώνας. Γιατί όταν ευημερεί η Βαβυλών, ευημερείτε και εσείς. Οπότε, αγαπητοί, προσευχόμαστε για την πόλη μας και για τη χώρα μας, αντί να καταργιόμαστε τον κόσμο γενικά και να τους στέλνουμε πολλές φορές, η ευλογία θα γυρίσει πίσω σε εμάς. Ο Χριστός το είπε: ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε και εσείς για τον κόσμο. Στους πιστούς το λέει. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα το ξανααποκτήσει? Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάλουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι, να λάψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους. Και δεν σταματάει εκεί. Για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο του Πατέρα σας. Πώς μας κάνει να συμπεριφερθούμε εμείς που θεωρούμε ότι είμαστε ο εκλεκτός λαός του Κυρίου και πιστεύουμε σε εκείνον? Ναι, πάρικοι και διασκορπισμένοι, όσο είμαστε εδώ κάτω στην γη. Το παράδειγμα του λαού Ισραήλ